Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Πέμπτης Κυριακής των Ιστιών Εκείνο τον καιρό πήρε ο Ιησούς τους 12 μαθητές του και άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να τους συμβούν. «Ακούστε» τους έλεγε. «Τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους γραμματείς, οι οποίοι θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Πλησιάζουν τότε τον Ιησούν, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, η γη του Ζεβεδαίου και του λένε «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνει την χάρη που θα σου ζητήσουμε. Τι θέλετε να κάνω για σας» τους ρώτησε εκείνο. «Όταν θα εγκαταστήσεις την έντοξη βασιλεία σου» Το αποκρίθηκαν, βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου. Ο Ιησούς τότε τους είπε «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ». «Μπορούμε» του λένε και ο Ιησούς τους απάντησε «Το ποτήρι που θα πιω εγώ θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου θα βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ αλλά θα δοθεί σε αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί. Όταν τα άκουσαν αυτά, οι υπόλοιποι δέκα μαθητές άρχισαν να γανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσά όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτη σα. Και όποιος από εσά θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους.